Δόξουλα Τρίος μας. Δεύτε είδομεν πιστή που εγεννήθη ο Χριστός. Ακολουθήσομεν λοιπόν εν θα οδεύει ο αστήρ μετά των μάγων Ανατολής των βασιλέων. Άγγελοι υμνούσιν ακαταπαύστος εκεί, ποιμένες αγραυλούσιν οδύν επάξιον. Δόξα εν υψίστης λέγοντες το σήμερον εσπηλαίο τεχθέντη εκ της Παρθένου και Θεοτόκου εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Γεμάτη χαρά και εμείς γλυκές ψυχούλες ενώνουμε τη φωνή μας με τον υγνογράφο αυτόν και ψάλλουμεν. Χριστός γεννάτε, δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε, άσατε το Κυρίο πάσα η γη και ενεφροσύνη ανυμνήσατε λαοί ότι δε δόξαστε. Πάνω από το χώρο της γέννησης του Χριστού βρίσκεται η Αγία Τράπεζα των Ορθοδόξων. Προς τα δεξιά του σπηλαίου βρίσκεται η Φάτνη, όπου η Παρθένος Μαρία, η Κυρία μας Θεοτόκος, η Παναγία μας η λατρευτή, εναπέθεσε το θείο βρέφος και εσπαργάνωσε αυτό και ανέκλεινε εν τη Φάτνη. Μπροστά στην Αγία Φάτνη υπάρχει αλτάριο που κατά την παράδοση των Λατίνων εδώ ετοποθέτησαν οι μάγοι τα δώρα τα οποία πρόσφεραν στο νεογέννητο βασιλιά. Η Φάτνη σήμερον ανήκει στους Λατίνους. Βγαίνοντας κανείς από την νότια πύλη του ναού της γεννήσεως βρίσκει προς τα δεξιά του σκάλα που οδηγεί σε υπόγεια σπήλαια όπου οι τάφοι των νηπίων που εσφάγησαν κατά διαταγή του Ηρώδη. Όπως πληροφορούμεθα από τα Ιερά Ευαγγέλια, όταν ο Ηρώδης επεσήμανε ότι ενεπέχθη υπό των μάγων οι οποίοι δεν επέστρεψαν για να τον πληροφορήσουν που ο Χριστός γεννάται, όπως τους είχε ζητήσει, τότε διέταξε και ανήλε πάντα στους πέδας τους εν Βηθλεέμ και εν πάση της ορίης αυτής από διετούς και κατωτέρω. Έτσι οι γλυκές μου ψυχούλες εσφάγισαν 14.000 νήπια που έγιναν οι πρώτοι μάρτυρες του χριστιανισμού. Τα νήπια ετάφηκαν στο τρίτο νεκροταφείο της Βηθλεέμ. Όταν η Αγία Ελένη ήλθε στους Αγίους Τόπους και έκτισε από τη βασιλική της γεννήσεως του Χριστού, έστειλε στο ραβίνο της Βηθλεέμ μια χρυσοήφαντη στολή με αντάλλαγμα να της αποκαλύψει που είναι η τάφη των νηπίων. Όταν βρήκαν τους τάφους, άγγελος Κυρίου χώρισε τα οστά των νηπίων μαρτύρων και δημιούργησε το κενοτάφιον των νηπίων. Συγκίνηση προκαλεί η θέα των βρεφικών κρανίων, καθώς και η κατά σειράν παιδική τάφη που βρίσκονται σε μεγάλα υπόγεια σπήλαια. Αλλά να, θα πρέπει να προσκυνήσουμε όλοι,
να πάρουμε από τη χάρη της Βηθλεέμ, να πάρουμε δύναμη, να γεμίσουμε με ενέργεια χάριτος. Τι μεγάλη χαρά να βάλουμε από το Άγιον Έλαιο το υγειασμένο μέσα από την φάτνη του Γλυκυτάτου Χριστού μας. Τι μεγάλη χαρά να βλέπουμε να προσκυνούμε ένας-ένας το σπήλαιον όπου εγεννήθη ο Κύριος μας και ο Θεός μας. Είναι τα σπήλαια του Αγίου Ιερονύμου και άλλων Αγίων που υπάρχουν και στο δικό μας εορτολόγιο, αλλά πρώτου σχίσματος, πρώτου διαχωρισμού μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας και η τάφη τους επίσης εδώ. Ο Άγιος Ιερώνυμος αγαπούσε πάρα πολύ τον Χριστό και ένα από τα χρόνια της ζωής του, τέλος πάντων, που ήταν Χριστούγεννα, άκουσε τη φωνή του Χριστού που του είπε: «Ιερώνυμε, θέλω να σου δώσω ένα δώρο για τα γενέθλιά μου». Και του είπε, αυτό είναι, και του είπε: «Λάλη Κύριε, τι θέλεις?». «Τις αμαρτίες σου», του είπε, «θέλω, Ιερώνυμε». Και αυτό είναι το δώρο που ζητάει ο Κύριος από όλους μας. Μόνο τις αμαρτίες μας, τίποτα άλλο δεν θέλει από μας. Απολύτως τίποτα άλλο. Μεγάλος Άγιος, πολύ μεγάλος Άγιος, και να τον επικαλούμαστε. Χριστός επίγης υψώθητε, πάσατε το Κύριο, πάσα η γη και ευφροσύνη, ανυμνήσατε λαοί, ότι δε να μην ήρθατε τούβλα και να φύγετε και να μην ήρθατε. Εδώ να
είμαστε, να σκεφτεί τελικά. Και έτσι, αφού μας αξίωσε ο Θεός και είναι ο καρδίας εφρενωμένης, λέει ο παροιμιαστής, το πρόσωπο θάλλου. Το πρόσωπό της είναι χαρούμενο. Θάλλει. Λοιπόν. Αλλά, προχωρώντας, θέλω λίγο να σκεφτούμε, να γυρίσουμε 2.000 χρόνια, να δούμε τη φυγή της Παναγιάς, να δούμε με τι τρόμο έφευγε, ή με τη χαρά, ή με τη λύπη, ή οποιαδήποτε συναισθήματα είχε η κυρά Θεοτόκος, βαστώντας το γιώκα της. Αλλά ξαφνικά ακούστηκε «Ουα, ουα, ουα, ουα», που σημαίνει «Μαμά, πεινά». Πεινάω, πεινάω. Μαμά, πεινάω. Το αισθάνθηκε η γλυκιά μας η Παναγιά και τότε κάθισε εκεί, κρυμμένη, πάντα καταδιωγμένη, μαζί με τον Άγιο Ιωσήφ, για να γαλακτοτροφήσει. Και αφού γαλακτοτρόφησε, δηλαδή έβγαλε το Πανάγιο στήθος της, και βίζαξε το Άγιο γάλα της, τώρα είναι έτοιμη για να φύγει για την Αίγυπτο. Πρέπει να φύγει. Η εντολή είναι «Ιωσήφ, μη φοβηθείς, παραλαβεί το πεδίο, φεύγε προς την Αίγυπτο». Σημαίνει και εμείς όταν έρχεται ένας πυρεμός, όταν έρχεται ένα κύμα, σκύβουμε να περάσει το κύμα και βγαίνουμε πάλι. Και αν πάμε κόντρα με το κύμα, θα μας χτυπήσει το κύμα. Αν έχουμε περηφάνεια και εγωισμό, θα χτυπηθούμε. Εμείς ήδη θα είμαστε δυστυχισμένοι. Σκύβουμε, περνάει το κύμα, δυσκολία από πάνω μας και μετά είναι όλα καλά, ξαναβγαίνουμε πάλι στην επιφάνεια. Και εδώ θα δούμε ότι η κυρά η Παναγιά φεύγει. Φεύγει και πηγαίνει προς την Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο όμως την περιμένει κάτι πολύ δυσάρεστο. Μάλλον πριν νύχτωσε. Θα πρέπει και πάλι να βρει κάποιο κατάλημα. Πού να βρει στην έργο. Βλέπει ένα σπιτάκι το οποίο είχε ένα, ένα φωτάκι από μακριά. Ας πάω εκεί και ας καταλήξω εκεί με το μικρό μου σου. Το βαστώ στην αγκαλιά μου και είμαι πάνω στο γαϊδουράκι και από πίσω ο Άγιος Ιωσήφ με όλη αυτή την μικρή οικογένεια προχωράνε προς την Αίγυπτο. Και αφού πάνε εκεί σε αυτό το καλυβάκι, χτυπάει διακριτικά η κυρά η Παναγιά την πόρτα. Μήπως είναι κανείς εκεί, μήπως είναι κανείς εκεί, και απαντάει ανοίγει η πόρτα, είναι μία αράβισσα. Της λέει, τι θέλεις τέτοια ώρα, σε παρακαλώ λίγο να κάτσω, να ξεκουραστώ και να ξεκουράσω το μικρό μου και μετά να φύγω για την Αίγυπτο. Ο δρόμος μου είναι μακρινός και πρέπει λίγο να καθίσω. Πέρασε, πέρασε, αλλά μην καθίσεις πολύ, μήπως έρθει ο άντρας μου. Είναι ληστής ο άντρας μου και μπορεί να σας κάνει κακό. Πέρασε η κυρά η Παναγιά, έβγαλε λίγο τα ρουχάκια της να ξαποστάσει και αφού ξαπόστασε λίγο και πάλι βίζαξε το παιδάκι, το παιδίο Ιησού, εκείνη την ώρα έβλεπε ότι δάκρυα κυλούσαν από εκείνη τη μάνα.